Στραμμένα στην αύξηση των εμβολιασμών είναι όλων τα βλέμματα και στην Ελλάδα που προσβλέπει σε ένα καλό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά στην επισκεψιμότητα, προκειμένου να αρχίσει παράλληλα με τη διαχείριση της πανδημίας η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης που στο πλαίσιο των περιορισμών πνέει τα αλήθεια. Ευτυχώς και οι πολίτες μοιάζουν να έχουν αντιληφθεί την όλη κατάσταση, λαμβάνοντας μέρος στο μεγάλο αυτό στοίχημα. Δεν έχουμε πολλές ακυρώσεις. Στις ακυρώσεις είναι γνωστό το τι ακολουθείτε. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο βέβαια ότι ακολουθούν οι πολίτες, κλείνουν ραντεβού και βλέπουμε να προχωράει πάρα πολύ γρήγορα πλέον αυτό το πρόγραμμα. Όπως και στο κέντρο υγείας της Καλαμάτας, που είναι το κέντρο υγείας αναφοράς, έτσι και στο νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, ακόμη περισσότερο έχουν αυξηθεί οι εμβολιαστικές γραμμές, με περίπου 330 εμβόλια να γίνονται κάθε μέρα. Τα ραντεβού μας είναι περίπου 330 τη μέρα, που σημαίνει αυτό ότι ξεπερνάμε 1.800 δόσεις την εβδομάδα. Αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι εξαιρετικά σημαντικό να θωρακιστούμε απέναντι στην πανδημία και το εμβόλιο φαίνεται πραγματικά να είναι το μέσο αυτή τη στιγμή προστασίας από την πανδημία. Μας ζητήθηκε να κάνουμε ακόμα δύο εμβολιαστικές γραμμές, που από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσουμε και σε αυτό. Οπότε θα αυξήσουμε πολύ περισσότερο τη δυνατότητα του νοσοκομείου να κάνει εμβολιασμούς. Αυτό δημιουργεί μία πίεση, έτσι είναι κατανοητό και στα θέματα του προσωπικού, το νοσηλευτικό, το διοικητικό που πρέπει να υποστηρίξει τα εμβολιαστικά κέντρα και το ιατρικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή και εμείς κρίνουμε ότι πράγματι είναι το πρώτιστο αυτή τη στιγμή να προχωρήσει το πρόγραμμα του εμβολιασμού, το νοσοκομείο θα προχωρήσει στην σύσταση και των δύο νέων εμβολιαστικών γραμμών.